όχι στην εγκατάσταση παράνομων μεταναστών σε όλο τον Δήμο Συντικής, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία δημοτών. Με 17 υπέρ, 4 κατά και 3 λευκά, οι παράνομοι μετανάστες, όπως τους χαρακτήρισε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνονται ανεπιθύμητοι στα διοικητικά όρια του Δήμου. Που είναι απλοί πολίτες, τους βλέπετε μπροστά σας, που ήρθαν απλά για να ζητήσουν το αυτονόητο. Να ζητήσουμε ενημέρωση για αυτά που γίνονται στον τόπο μας και που είναι πρωτόγνωρα. Αυτό ήταν το νόημα του ψηφίσματος το οποίο βλέπετε μπροστά σας και που το υπέγραψαν 500 ακριβώς πολίτες. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να φύγουμε από τον τόπο μας παρά να καθίσουμε και να αγωνιστούμε για αυτόν. Ζητούμε από το Δήμο αύριο κιόλας να ζητήσει τον έλεγχο των ΜΚΟ οι οποίες φέρνουν ανθρώπους εδώ και να μάθουμε να πάρουμε απαντήσεις για όλα αυτά τα ερωτήματα. Και φυσικά επειδή την παρανομία δεν τη θέλει κανένας εδώ μέσα, ζητούμε να μην έρχονται άνθρωποι οι οποίοι παράνομα βρίσκονται εδώ. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ εγώ, εφόσον μου δίνετε την εντολή και τη δύναμη, είναι τουλάχιστον στη δημοτική περιουσία του Δήμου δεν θα αφήσω κανένα να έρθει, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ εγώ, εφόσον μου δίνετε εσείς την εντολή και τη δύναμη, είναι ότι τουλάχιστον στη δημοτική περιουσία δεν αφήσω κανένα να έρθει. Μπράβο, μπράβο. Εγώ αυτό θέλω, μπράβο. Ήδη απόφαση για τα στρατόπεδα υπάρχει. Εάν μένα μου δώσετε και αυτήν την εντολή, αυτήν θα ακολουθήσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 130 ακριβώς άτομα, εκ των οποίων 68 ενήλικες και 63 παιδιά. Που χαίρομαι που ο κύριος Στάσιος, ο Αρκινών, αυτό το πράγμα τοποθετήθηκε και είπε ανθρωπιστικά θα πρέπει να τα δούμε τα παιδιά. Να ξέρετε, και θέμα μακροπρόθεσμης πολιτικής είναι τα παιδιά, θα πρέπει να τα αγκαλιάσουν. Διότι ή θα τα κάνουμε πιθανόν, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ δεν βάζω το χέρι φωτιά να υποσχεθώ πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Ή θα τα κάνουμε εχθρούς τώρα ή θα τα κάνουμε φίλους. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις απόψεις τους. Να βγάλουμε ένα ψήφισμα στο οποίο, προσέξτε, ψήφισμα είναι ανεπιθύμητη. Είναι ανεπιθύμητη σε όλα τα όρια του Δήμου. Όχι αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, «Α, άμα τον πάρεις δερμομτήτη στο σπίτι σου, δεν μπορώ να κάνω κάτι». Ας βγάλουμε εμείς ψήφισμα. Μπράβο, μπράβο. Όπως τοποθετήθηκε ο κύριος Δήμαρχος, άφηνε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η δική μας η τοποθέτηση είναι να θεωρηθούν και να κάνουμε ψήφισμα το οποίο θα λέει ότι είναι ανεπιθύμητη σε όλα τα όρια του Δήμου. Άμεση επαφή με τους ανθρώπους που αποφασίζουν για τις τύχες μας. Δεν θα τους αφήσουμε αυτοί να αποφασίσουν κάποια μέρα και να έρθουν εδώ και να μας τα παρουσιάσουν τετελεσμένα. Όμως, από την άλλη, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο συγκεκριμένο θέμα αυτά που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι πολύ περιορισμένα. Άλλοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, άλλοι έχουν την επιλογή και τη δυνατότητα να αποφασίσουν. Αυτό όμως πρέπει να συνυπολογίσουν τη διάθεση των τοπικών κοινωνιών, πώς οι τοπικές κοινωνίες θα μπορέσουν να αποδεχτούν και πάλι επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τη δική μας παράταξη, είμαστε κατά της εγκατάστασης των λαθρομεταναστών, άλλωστε ήμουν από αυτούς που ψήφισαν στη δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη γιατί δεν παρεμβισκόμουν, για να μην έρθουν λαθρομετανάστες στο στρατόπεδο της Ροδόπουλης, το οποίο επίσης... Και σε κάθε άλλο στρατόπεδο. Και σε κάθε άλλο στρατόπεδο και μάλιστα τέθηκε σε κάθε άλλο στρατόπεδο, γιατί υπολογίζαμε, κύριε Δήμαρχε, το στρατόπεδο των Άνω Κορωίων. Της Βηρώνιας, του Σιδηροκάστρου, του Πεντηλίου, του Πεντηλίου, κάθε άλλο στρατόπεδο. Άρα λοιπόν, δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί πρόσφυγες εδώ. Η ατυχία, να συγκρίνουμε κάποια προμηθυσία, τους πρόσφυγες αυτούς που έρχονται από το Αφγανιστάν, από διάφορες άλλες αφρικανικές χώρες, με τους δικούς μας γονείς που ήρθαν από την Τουρκία, στην πατρίδα τους, είναι ατυχές. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Επειδή η χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα και επειδή οι προϋποθέσεις που έβαλε ο κύριος Στάσιος, σε αυτό οι 500 δημότες εδώ, δεν μπορεί κανείς να μας εξασφαλίσει.
Μα απολύτως κανένας. Εδώ, σαν παράταξη, η Ένωση προτείνει τις σειρές. Δεν επιθυμούμε μετανάστες, αυτούς τους μετανάστες, στα δυτικά άρθρα του Δήμου. Και αν δεν έχουμε δύναμη να το επιβάλλουμε, τουλάχιστον τους το λέμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τους μετανάστες και για το προσφυγικό και να μην κατανομάζουμε ποια κόμματα και ποιοι βουλευτές ψήφισαν και με τα δύο χέρια τις συνθήκες του Δουβλίνου. Η οποία συνθήκη του Δουβλίνου 1, 2 και 3 τι λέει, να εγκλωβίζονται οι μετανάστες στην πρώτη χώρα εισόδου. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση και λέμε, αν αυτή τη στιγμή όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ένα τέρμα, σε ένα προχώρητο τέρμα. Και λέμε το εξής. Πάμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε να ανοίξουν τώρα τα σύνορα. Και να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Κανένας δεν θέλει να μείνει εδώ. Τι να ζηλέψει, τις δουλειές τις πολλές που έχουμε σαν Ελλάδα. Κανένας δεν θέλει. Τι να ζηλέψει, από πόλεμο έρχεται. Τι να ζηλέψει εδώ. Καλούμε να κλείσουν όλα τα παράδεκτα hot spots στα νησιά και στον Εύρο, να μεταφερθούν οι πρόσφυγες σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας μέχρι αυτοί έρχονται. Μην διακόπτετε! Αυτοί έρχονται και ζητούν άσυλο. Μέχρι λοιπόν να γίνει μια σωστή οργάνωση από το κράτος, να μελετάει τα αιτήματα ασύλου και από εκεί και πέρα να ανοίξουν τα σύνορα και να φύγουν. Μέχρι τότε, μέχρι το διάστημα που θα μελετώνται τα αιτήματα του ασύλου, να με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη αποκλειστικά και καμιά ΜΚΟ να ζουν αξιοπρεπέστατα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στις χώρες που θέλουν να κάνουν, να επανενωθούν με τις οικογένειές τους και να πάνε. Αυτή είναι η πρόταση της λαϊκής συσπήρωσης.